Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα χαλαρό βλογκάκι. Σήμερα είναι Τρίτη 31 Μαΐου και αύριο μπαίνει ο καινούριος μήνας. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους, γιατί όταν εσείς θα βλέπετε αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχει μπει ο Ιούνιος. Δεν ξέρω πότε θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, ίσως αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω αν θα βγει διήμερο, δεν έχω ιδέα να σου πω την αλήθεια. Αλλά έτσι είπα να ξεκινήσω ένα χαλαρό βλογκάκι πάλι, έχω να σας δείξω και πολύ ωραία πραγματάκια. Είναι λίγο κόκκινα τα μαγουλά μου, μήπως παρέβαλα ρούζ. Σαν να μου φαίνεται κάτι περίεργο, τα νυχάκια μου μια χαρά βλέπετε κράτησαν που σας έδειχνα στο προηγούμενο βίντεο. Λίγο χάλασαν αυτά αλλά έφταιγα εγώ. Και θα μπω να παραγγείλω και άλλα δύο μανό θέλω σήμερα. Βασικά τα έχω παραγγείλει, θα σας τα δείξω μετά, να σας δείξω τις αποχρώσεις. Γιατί κάποιες με ρωτήσατε κιόλας αν είμαι ευχαριστημένη με αυτά τα μανό που χρησιμοποιώ για το ημιμόνιμο. Και έκανα πάλι μία παραγγελία με δύο καινούργια χρώματα που ήθελα να πάρω. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό και πήρα δύο καινούργια χρώματα. Και ίσως χρειαστώ κάποια στιγμή και λάμπα για το ημιμόνιμο πάλι. Γιατί μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, αλλά θα δω. Πάντως έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με τα μανό της Κάνη, να σας πω την αλήθεια, για το ημιμόνιμο μανικιούρ. Σας τα είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο ή στο πιο προηγούμενο, ήταν, δεν θυμάμαι, που κάναμε μαζί τα νύχια μου. Μου κρατάνε γύρω στις 10 μέρες, κάπου εκεί. Τα έκανα την προηγούμενη Δευτέρα και έχουμε Τρίτη. Μου είχε χαλάσει λίγο αυτό, το έφτιαξα και είναι οκ. Okay. Τέλος πάντων, θα σας δείξω μετά τα χρώματα που έχω παραγγείλει. Τώρα θέλω να σας δείξω, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Οι μυρωδιές που έρχονται είναι απίστευτες εδώ πέρα. Μου μυρίζει καλοκαίρι και γιατί μου ήρθε καινούριο πακέτο Pecati Candles. Ξέρετε ότι είναι τα αγαπημένα μου κεριά αυτό το διάστημα. Δηλαδή, από τότε που μου τα έστειλε η κοπέλα, πραγματικά έχω πάθει μία αιμονή μαζί τους και από θέμα εμφάνισης, αλλά και τα αρώματά τους είναι υπέροχα. Και μου έστειλε ένα πιο καλοκαιρινό πακέτο. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, αν θέλετε ένα καλοκαιρινό κερί, θα πάρετε αυτά που θα σας δείξω σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, είναι απίστευτα και για το μπαλκόνι να τα έχετε και για το σπίτι σας. Εγώ να πω την αλήθεια ότι όλα τα κεριά που είχα αυτό το διάστημα ήταν αρκετά βαριά. Και αυτά που είχα βάλει στο σαλόνι και δεν τα άναβα, γιατί δεν μπορώ τις έντονες μυρωδιές τώρα που κάνει ζέστη. Αλλά αυτά που μου έστειλαν από Pecati Candles τώρα, δεν γίνεται. Θα σας τα δείξω και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω και τα αρώματά τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο, που είναι και ένα από τα αγαπημένα μου, το λάτρεψα. Φυσικά δεν το έχω ανάψει ακόμα, γιατί ήθελα να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι με άρωμα καρύδας. Έχω και το κινητό για να διαβάζω αυτά που μου έχει γράψει η κοπέλα. Λοιπόν, είναι με μαύρες πέτρες και έχει άρωμα καρύδας. Να πούμε ότι είναι χειροποίητα. Επίσης, εάν κάνετε παραγγελίες μέσω Instagram ή Facebook, έχετε και 10% έκπτωση εάν πείτε το όνομά μου, αλλά μέσω Instagram ή Facebook. Διαφορετικά, όσους δεν έχετε είτε Instagram είτε Facebook, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας μέσω JamJar, όπου είναι ένα online shop, να το πούμε έτσι, που μπορείτε να κάνετε παραγγελίες από εκεί, αλλά δεν θα υπάρχει η έκπτωση. Λοιπόν, αυτό το κερί μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει καρύδα, που εγώ σύνδεσα όλα τα αντιλιακά που παίρνω το καλοκαίρι μυρίζουν καρύδα. Είναι φανταστικό. Καταρχάς, δείτε τι όμορφο είναι εμφανισιακά. Κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά και δείτε τι ωραίες οι πέτρες που είναι μέσα και έχει και κάτι άλλο έτσι σαν έτσι κάτι χρυσά διακοσμητικά, πολύ πολύ μικρά, μικρές χαντρούλες και είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό το άρωμά του. Αν το πάρετε θα με θυμηθείτε, όπως και το άλλο είναι εντελώς καλοκαιρινό. Δηλαδή, μόνο που το βλέπεις, λες καλοκαίρι. Σας τα έδειξα και στο Instagram και τρελαθήκατε. Λοιπόν, αυτό είναι και ένα τυρκουάζ χρώμα που εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ για τον μπαλκόνι. Να κάνεις έναν ωραίο δίσκο και να βάλεις μέσα διάφορα κεριά και να τα ανάβεις το βράδυ. Εγώ για αρχή θα τα βάλω στο σαλόνι μου, γιατί ακόμα δεν καθόμαστε στο μπαλκόνι και έπειτα θα τα βγάλω προς το μπαλκόνι. Λοιπόν, να σας πω αυτό τι έχει μέσα. Είναι με άρωμα θαλάσσιας άβρας, αλάτι, ξύλο και κίτρο διακοσμημένο με βότσαλα και κοχύλια. Εντάξει. Αυτά τα δύο παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Είναι φανταστικά. Και μ' αρέσουν και σε συνδυασμό μαζί, έτσι να τα βάλετε στο μπαλκόνι σας, είτε στο τραπεζάκι του σαλονιού σας, είτε όπου θέλετε εσείς. Είναι πραγματικά, μυρίζει καλοκαίρι με αυτά τα αρώματα. Επίσης, μου έστειλε και κάποια άλλα που είναι πάρα πολύ ωραία και η εμφάνισή τους δεν είναι για να τα ανάψεις, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν θα τα ανάψω αυτά τα κεράκια.
μου είπες, είδατε, το μάτιασα εγώ μόνη μου. Δεν είναι να τα ανάψω εγώ αυτά τα κεράκια, είναι απίστευτα κοχυλάκια. Δείτε πόσο καλοκαιρινά να στολίσετε τον μπαλκόνι σας τώρα με τέτοια ωραία κεράκια και αν θέλετε φυσικά να τα ανάψετε. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι ένα σετ με κοχύλια όπου το τυρκουάζ έχει άρωμα lime, βασιλικό και μανταρίνι και το λευκό θαλάσσια άβρα. Είναι τέλεια, είναι τέλεια, αλλά εντάξει και η εμφάνισή τους, δηλαδή, δείτε τι ωραία δουλειά. Τι ωραία δουλειά και πόσο καλοκαιρινά κεριά είναι, έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, αυτό εδώ το κύβο που πάρα πολύ καιρό ήθελα ένα τέτοιο κερί, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τώρα είναι αυτά τα κεριά να τα ανάβεις. Αυτά παιδιά είναι ένα κόσμο. Άσε που μυρίζουν και χωρίς να τα ανάψεις. Οπότε δεν ξέρω αν θα το χαλάσω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κύβος ροζ με άρωμα φράουλας σε συνδυασμό με πούδρα. Εγώ λατρεύω την πούδρα και μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμα της πούδρας και στα κεριά και σε body mist που βάζω πάνω μου. Δεν ξέρω, αυτή η μουρουδίλα που σου βγάζει αυτό εδώ το άρωμα της πούδρας μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι πολύ πολύ όμορφο και έχει πάνω και το χαρτάκι που λέει handmade with love. Σας είπα ότι όλα τα κεριά είναι χειροποίητα και κάνουν τρομερή δουλειά στο Ekati Candles. Αυτό εδώ που πάλι θυμίζει καλοκαίρι, εντάξει, με αυτό εδώ το τυρκουάζ, το γαλάζιο, το χρώμα, το τέλειο, θα το βάλω εδώ στο ένα μου τραπεζάκι, έχω σκεφτεί και αυτό τώρα είναι κόσμα. Λοιπόν, αυτό έχει άρωμα καρύδας και white mask. Εγώ λατρεύω και το white mask και το τελευταίο διάστημα βάζω white mask άρωμα, αλλά αγαπώ και την καρύδα. Και είπα στα Ekati Candles ότι εμένα το αγαπημένο μου άρωμα για το καλοκαίρι είναι η καρύδα. Το λατρεύω και μου θυμίζει καλοκαίρι. Γιατί εντάξει. Και τα body mist μου αρέσει να έχουν καρύδα το καλοκαίρι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δείτε τι όμορφο είναι και εμφανισιακά. Και τέλος αυτό εδώ το cupcake που, παιδιά, είναι κόσμημα. Είναι κόσμο. Αυτό να το βάλεις στο υπνοδωμάτιό σου και να το έχεις εκεί χωρίς να το ανάβεις φυσικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα cupcake με άρωμα κρέμας, πατισερή, γλυκιάς βανίλιας και διάφορα μούρα. Πω. Πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Θες να το φας, θέλεις να το φας. Αυτά λοιπόν ήταν τα κεριά. Εννοείται ότι θα τα διακοσμήσω τώρα έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα, έτσι το καλοκαιρινό. Θα βάλω κάποια στο σαλόνι μου έτσι να τα διακοσμήσω. Κάποια άλλα θέλω να τα βγάλω και στη βεράντα, αλλά θέλω πρώτα να πάρω έναν ωραίο δίσκο να τα βάλω μέσα. Αλλά δεν έχω κάτι καλοκαιρινό. Ίσως πω στα τζάμπο να πάρω κάτι έτσι πιο. Να είναι κανένα τυρκουάζ δίσκος και να τα ανάψω και να μην φοβάμαι ώστε να χαλάσει κτλ. Αλλά παιδιά, αυτά εδώ δεν μπορώ. Έχω τρελαθεί με αυτά εδώ τα κεριά, θα τα βάλω στο σαλόνι μου αυτά να τα ανάβω, να ξεκινήσω από σήμερα, να τα ανάβω το βράδυ. Και όπως σας είπα, έχετε 10% έκπτωση εάν πείτε το όνομά μου σε Instagram και Facebook. Όλες τις λεπτομέρειες θα σας τις αφήσω από εκάτω και το Jam Jar και το Instagram και το Facebook και όλα. Αυτά λοιπόν με τα κεράκια που όπου γεμίσαμε πάλι κεριά, παιδιά, έχει γεμίσει το σπίτι μου Ekati Candles. Αλλά τα λατρεύω, μυρίζουν υπέροχα και ξέρετε ότι δεν σας δείχνω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Αυτά λοιπόν ήταν τα κεράκια. Θα τα διακοσμήσω, δεν ξέρω σήμερα ή αύριο, αλλά θέλω να πεταχτώ τζάμπο όπως σας είπα. Θα δω μήπως πάω το απόγευμα ή αύριο, αν έχω λίγο χρόνο. Θα δω. Σήμερα λέω να μαγειρέψω γλυκόξινο κοτόπουλο με κάτι έτοιμα φιλετάκια κοτόπουλο που έχω πάρει. Δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα δούμε. Πήρα και γλυκόξινη σαλτσούλα, μου αρέσει πολύ αυτό το φαγητό, είναι και γρήγορο. Να σας δείξω λοιπόν τα μανό που πήρα, που με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε τι κάνει. Λοιπόν, εγώ έκανα τώρα μία παραγγελία με δύο, ένα χρώμα γαλάζιο, γιατί μου είχε κολλήσει να πάρω ένα γαλάζιο μανό, και ένα πορτοκαλί κοραλί, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κοραλί. Τα παρήγγειλα σήμερα. Τώρα θέλουν και μέχρι να έρθουν κάποιες μέρες. Λοιπόν, νομίζω ότι τα παρήγγειλα από κάποιο κατάστημα που είναι στην Αθήνα. Πήρα ένα τυρκουάζ που είναι το 004 της Κάνη και είναι αυτό εδώ. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά τώρα να σας πω την αλήθεια ότι από τις φωτογραφίες δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω τα μανώ. Δεν σας το κρύβω αυτό. Αν δεν τα δεις στην πραγματικότητα, και αυτό εδώ το κοραλί, εννοείται ότι όταν έρθουν θα σας τα δείξω, που είναι η απόχρωση 061. Και έχω γενικά άλλα 5-6 μανό. Θα σας τα δείξω κάποια στιγμή γιατί γενικά με ρωτάτε. Αυτά λοιπόν, πάω να κάνω μερικές δουλίτσες που έχω στο σπίτι, έτσι λίγο να τα τακτοποιήσω
Και έπειτα θα έρθω για να μαγειρέψουμε και ίσως να διακοσμήσουμε και τα κεράκια μας. Άρα, Λίκη. Σελήν, τι κάνεις εκεί, κυρία μου? Κάθεσαι στον καναπέ? Λοιπόν, έφτιαξα ένα σμούθι, τηλεόραση και από πίσω. Έφτιαξα το σμούθι μου, δεν σας το έδειξα γιατί σας το είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Φρούτο. Λοιπόν, λέω τώρα να σας δείξω που θα βάλω τα κεράκια. Τα δύο, τα αγαπημένα μου, τα πιο καλοκαιρινά, θα τα βάλω στο τραπεζάκι του σωληνιού. Και ίσως αργότερα τα μεταφέρουμε έξω στο μπαλκόνι, όπως σας είπα. Θα δω, ανάλογα που καθόμαστε πιο πολύ το βράδυ. Και το άλλο με τα κοχύλια θέλω να βάλω κάπου. Τα δύο κοχύλια είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λέω να βάλω αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ βαριά. Πιο πολύ για εμφάνιση τα είχα, ενώ βαρύ σαν άρωμα, είναι πολύ χειμωνιάτικα. Και να βάλουμε αυτά εδώ, τα καλοκαιρινά, τα ωραία. Τώρα εδώ, δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Μετά λατρεύεσαι περισσότερο. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Ίσως το αφήσω, ίσως πάρω κάτι άλλο πιο καλοκαιρινό να βάλω. Μήπως το βγάλω και βάλω τα δύο κοχυλάκια. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, πάω να τα φέρω. Καλησπέρα. Αυτή είναι η κατάσταση όλο το πρωί της Σελήνη. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, λέω να βγάλω αυτό. Και να βάλω, παιδιά, τα δύο κοχυλάκια έτσι στα... Α, ναι ρε παιδιά, ναι! Εγώ αυτά δεν πρόκειται να τα ανάψω, σας το λέω. Αυτά είναι κόσμο, δεν είναι για να τα ανάψεις, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Και θα τα αφήσω έτσι και τα άλλα θα τα κρύψω, γιατί εντάξει είναι λίγο πιο χειμωνιάτικα. Δεν είναι για τώρα και τα αρώματα τους δεν είναι. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ το ντεκόρ και με το... Κομπολό αυτό, το οποίο το έχω πάρει από το Shein σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Συγγνώμη αν ακούτε θόρυβο, παιδιά, αλλά έχω ανοιχτό το τζάμι γιατί έχω σκάσει. Να πιω λίγο και από το σμούθι μου. Λοιπόν, αυτά με έμειναν. Αυτό, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ και είναι, έτσι το θεωρώ πάρα πολύ καλοκαιρινό. Λέω να το βάλω εδώ πάνω έτσι. Εδώ είχα πριν ένα άλλο κεράκι από 100 candles. Αλλά λέω τώρα να βάλω αυτό. Δεν ξέρω αν ταιριάζει πολύ σκέτο μόνο του. Είναι λίγο παράξενο, ε! Ναι, είναι λίγο περίεργο γιατί δεν έχει κάποια βάση. Μήπως να το βάζα μαζί με τον κύβο. Μήπως. Δηλαδή, μήπως αυτά με τον κύβο δεν, ναι. Θα προτιμούσα να ήταν λευκός ο κύβος για να το βάλω μαζί του, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, αυτά θα ήταν τέλεια σε ένα δίσκο που σας έλεγα. Α, μπορεί να τα βάλω εδώ πέρα, στην τραπεζαρία πάνω. Βασικά αυτό να βάλω. Για να δώσουμε λίγο χρώμα και εδώ, που δεν έχει καθόλου, μόνο τα λουλούδια. Για να δω. Ναι, μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Έτσι, πιο πολύ για να δώσει το χρώμα, όχι ότι θα τα ανάψω. Ναι, μου αρέσει. Έτσι για το χρωματάκι, γιατί εδώ είναι όλα μπέζ. Οπότε νομίζω του πάει που είναι λίγο έτσι το μπλε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπλε. Τώρα τα άλλα δύο θα δω αν θα τα βάλω κάπου, γιατί μου αρέσουν και πολύ για υπνοδωμάτιο αυτά. Να πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο να τα βάλεις και σε κάποιο υπνοδωμάτιο. Θα δω αργότερα. Προς το παρόν στολίσαμε κάποια στο σαλόνι. Λοιπόν, ήρθα να χτενίσω τη Σελήνη, παιδιά, γιατί την αφήνω το τελευταίο διάστημα αρκετά και δεν κάνει, γιατί τι μου κάνει? Μου κάνει τζίβες. Μου κάνει παντού τζίβες. Και ειδικά στα αυτιά της, μου κάνει πάρα πολλές. Ναι, Σελήνο μου! Οπότε πρέπει να τη χτενίζω. Τη το είχα... Δεν τη χτένιζα τόσο συχνά. Και μετά μου γέμισε τζίβες, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι, εντάξει, την κάνω εδώ πάνω. Μετά θα τα πάρω και με το σκουπάκι, αλλά η Σελήνη ακόμη και όταν τη χτενίζεις πραγματικά δεν βγάζει μαλλί. Αυτό το σκυλί, δεν ξέρω, είναι η ράτσα της είναι που δεν μαγάει καθόλου. Πραγματικά δεν μαγάει και είναι ό,τι καλύτερο για μένα, γιατί έχω θέμα με την τρίχα, δεν μπορώ να τη βλέπω. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Έλα Σελήνη μου, να σου κάνω και το ποδαράκι σου, που είσαι ωραία κουρεμένη. Οπότε γι' αυτό τη χτενίζω κιόλας εδώ πάνω. Άλλες φορές την πάω στο μπαλκόνι, αλλά δεν κάθεται τόσο ήσυχη, οπότε είναι ο μόνος τρόπος εδώ πέρα. Πίνω ακόμη και το σμούθι μου. Πολύ μου αρέσει η διακόσμηση που έκανα στο σαλόνι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και τώρα την έπιασα στα πράσα γιατί νιστάζει, κατάλαβες? Και όταν νιστάζει, είναι πολύ πιο εύκολο. Μου κάνει πάρα πολλές τσίβες στα αυτιά της.
Και επίσης, τώρα της πήρα και ένα σπρέι, παιδιά. Βασικά, της το πήρε η Ηλία, σας το δείξω. Το οποίο τι είναι? Είναι για τα έντομα, για τα τσιμπούρια, για όλα. Και είναι φυτικό. Δεν ξέρω ούτε από πού το πήρε, ούτε τίποτα. Θα σας δείξω όμως ποιο είναι, αν σας ενδιαφέρει. Η κατάσταση με τα τσιμπούρια είναι πάρα πολύ έντονη το καλοκαίρι. Μισό λεπτό να αφήσω τη χτένα της. Να το. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Δείτε το. Είναι αυτό εδώ και είναι εντελώς φυτικό, δηλαδή είναι από βότανα και τα λοιπά. Το ψεκάζει στο σκυλί 20 εκατοστά, μακριά του 20 εκατοστά, στις πατουσίτσες του και στο σώμα της. Μυρίζει ωραία, μυρίζει βότανα, μυρίζει πολύ ωραία. Και αυτό αποθεί τα έντομα και γενικά αυτό. Ξέρετε, εμείς τα πήραμε τώρα όλα αυτά μετά από αυτό που πάθαμε και την πατήσαμε έτσι. Μετά από αυτό λοιπόν, ανακαστήκαμε... Πνίγομαι. Και έχω ακόμα να τις πάρω κι άλλα, θέλω, αλήθεια είναι. Τις έβαλα και αμπούλα, σκέφτομαι να τις πάρω και ένα κολάρο. Τέλος πάντων, σκέφτομαι να πάω να σας γυρίσω ένα βίντεο το οποίο είναι για να ανέβει την άλλη εβδομάδα. Αλλά δεν θα σας πω τι βίντεο είναι. Είναι ένα βίντεο... Δεν θα σας πω τίποτα. Τίποτα δεν θα σας πω. Να το δείτε την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω μέχρι τότε αν θα ξανανεβάσω βίντεο, αλήθεια είναι. Λογικά θα ανεβάσω και ένα την Κυριακή, θα δούμε αν θα προλάβω, γιατί σας έχω πει ότι τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ κίνηση πάλι, ότι γίνεται ένας χαμός αυτό το διάστημα και με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω αυτά που έχω να κάνω, αλλά μιας που βρήκα χρόνο λέω να γυρίσω εκείνο το βίντεο, δεν θα πω τίποτα, θα το δείτε την άλλη εβδομάδα με το καλό, ελπίζω να το δείτε την άλλη εβδομάδα και να καταφέρω να το γυρίσω, θα δω. Αυτά, οπότε πάω να συνεχίσω λίγο με το χτένισμά της. Να δω αν θα προλάβω να κάνω το βίντεο και θα μιλήσουμε μετά που θα μαγειρεύω. Και είμαι πάλι εδώ, αφού γύρισα ένα βίντεο, το οποίο πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Πιστεύω θα σας αρέσει και εσάς. Τέλος πάντων, δεν μιλάω. Τα κατάφερα και το γύρισα. Ξεκίνησα να φτιάχνω το φαγητό. Λοιπόν, να βγάλω και τα φωτοπουλάκια. Είναι αυτά εδώ, τα οποία μπορείς να τα κάνεις και στο τηγάνι και στο... και παντού τέλος πάντων. Πρώτη φορά θα τα δοκιμάσω, ελπίζω να μου αρέσουν, γιατί μου τα πήρε ο Ηλίας. Μόνο εγώ θα φάω σήμερα, αλλά θα τα κάνω όλα. Θα τα βάλω τώρα στο φούρνο, στους πόσους λέει, στους 170. Θα τα βάλω λοιπόν στο φούρνο σε ένα ταψάκι, να σας δείξω. Εδώ. Σε αυτό. Και θα βάλω και ρύζι να κάνω μετά και αυτή εδώ τη σαλτσούλα για να κάνουμε το γλυκόξινο όπως είπαμε. Για αρχή. Α, παιδιά, αυτά έχουν και μπαχαρικά, δεν είναι απλά. Είναι ψημένα λες στον ατμό. Okay. Πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ωραία. Ωραία, οπότε τα έβαλα εδώ. Και θέλει, λέει, στο φούρνο να τα ψήσεις για 8 με 10 λεπτά. Να δείτε λίγο εμένα, γιατί βλέπετε μόνο τα πόδια, τα χέρια μου. 8 με 10 λεπτά στο φούρνο. Οπότε πάω να τα βάλω, γιατί ο φούρνος μου είναι έτοιμος. Και θα βάλω να γίνεται και νεράκι για το ρύζι μου. Αυτά τα φακελάκια σας τα έχω πει, με βολεύουν πάρα πολύ. Με βολεύουν πάρα πολύ. Και τη σαλτσούλα θα την κάνω, παιδιά, τελευταία στιγμή. Μισό λεπτό να σας φέρω πιο κοντά. Θα την κάνω τελευταία στιγμή τη σαλτσούλα μου. Γιατί... Okay. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Από νωρίς αυτή σε ένα λεπτό είναι έτοιμη. Απλά ζέσταμα θέλει και μετά τη βάζεις πάνω. Είτε βάζεις τις κοτομπουκές μέσα, είτε το βάζεις πάνω στο πιάτο σου, βρε παιδί. Δεν χρειάζεται να τα ανακατέψεις όλα. Αν θες να... Έτσι, να μην βάλεις πάρα πολύ. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι σάλτσες, αν και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό εδώ έχει 4 ευρώ. Πια, με τις αλλαγές στις τιμές. Ασχολίαστο. Ναι, σήμερα έκανα αρκετά πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ που πρόλαβα και σας τράβηξα και το βίντεο. Αυτό που θέλω να σας ανεβάσω την άλλη εβδομάδα. Πέφτει, παιδιά, πάρα πολύ τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά θα σας μιλήσω για όλα αυτά αναλυτικά ένα-ένα κάποια στιγμή αργότερα. Προγραμματίζουμε και ένα ταξίδι στην Αθήνα τον Ιούλιο, τον άλλο μήνα βασικά. Μάλλον πολύ αρχές του μήνα θα φύγουμε, 1-2 Ιουλίου θα φύγουμε να πάμε για κάποια πράγματα, για δουλειές. Αλλά θα το συνδυάσουμε και με διακοπούλες. Ίσως πεταχτούμε και Καλαμάτα που έχω συγγενείς και θέλω πολύ να πάω να τους δω.
Αυτά λοιπόν. Και έτσι θα το συνδυάσουμε και με διακοπούλες και κάνουμε γενικά πολλούς προγραμματισμούς αυτό το διάστημα. Γίνεται ο κακός ο χαμούλης. Λοιπόν, αυτά. Κλείνω τώρα να γίνουν οι κοτομπουκές και να σας τα δείξω μετά όλα μαζί. Μόλις έβαλα τη σαλτσούλα εδώ, οι κοτομπουκές έχουν γίνει σχεδόν τα φιλετάκια. Έβαλα και το ριζάκι μου, μόνο ένα φακελάκι εδώ, όπως σας είπα, μόνο εγώ θα φάω. Και, ούψ, αυτά εδώ είναι έτοιμα, αλλά θα τα αφήσω λίγο ακόμα μέσα να ξεροψηθούν λίγο, εφόσον δεν είναι και έτοιμη η σαλτσούλα. Και αυτά, περιμένω τώρα να ζεσταθεί. Αυτό θέλει λίγο ζέσταμα, δεν θέλει και τίποτα σπουδαίο. Θα φτιάξω τώρα και το φαγητάκι της Ελίνα εδώ πέρα που είναι η ώρα της να φάει. Και θα φάω κι εγώ επιτέλους, πίνασα και η ώρα είναι 1:50 να φανταστείτε. Αλλά εγώ σας έχω πει, τρώω νωρίς. Έτοιμο το φαγητό. Βέβαια ίσως βάλω και άλλες κοτομπουκές εν τέλει, αλλά παιδιά δοκίμασα μία και είναι φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να πάω να δοκιμάσω το φαγητάκι μου. Φυσικά η Σελήνη είναι εδώ, γιατί σου λέει εδώ κάτι παίζει, φαγητό μυρίζομαι και είναι εδώ. Πάω να φάω λοιπόν, γιατί έχω πεινάσει, έβαλα και το νεράκι μου, έτσι, όμορφα. Λοιπόν, είναι απογευματάκι και τώρα ετοιμάζομαι, γιατί θα κατέβουμε στο κέντρο εδώ στη Ρόδο, γιατί έχουμε δουλίτσες, αλλά δεν θα σας πάρω μαζί μου. Θα σας δείξω το outfit και μετά θα σας κλείσω, γιατί έχουμε αρκετές δουλειές και δεν θα μπορώ να τραβάω με την κάμερα. Είναι 7 η ώρα και πρέπει να βιαστούμε πριν κλείσουν τα μαγαζιά. Άλλη φορά όμως θα σας πάρω και μια βολτούλα στο κέντρο έτσι τώρα, που είναι καλοκαιράκι και είναι ωραία. Θα βάλω αθλητικά και όχι πέδιλα, γιατί όταν περπατάω θέλω οπωσδήποτε τα αθλητικά μου. Δεν μπορώ με το πέδιλο, παιδιά, δεν μπορώ. Κουράζομαι. Όσο καλά κι αν είναι τα πέδιλα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τελικά το μεσημεριανό, παιδιά, δεν τρελάθηκα με αυτό το κοτόπουλο. Δεν τρελάθηκα καθόλου. Πολύ αλμυρό, πάρα πολύ αλμυρό. Χωρίς λόγο. Δεν θα τα ξαναπάρω, να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ να παίρνω το έτοιμο, το κλασικό, το φιλετάκι, το κοτόπουλο που παίρνω από το κρεοπωλείο. Αλμυρό. Πικάντικο ήτανε, με το ζόρι το έφαγα από ανάγκη. Τέλος πάντων, έβαλα και τα αθλητικά μου, να πάρω και τσαντούλα, γιατί τώρα μόλις τελείωσαμε τα μαθήματα και ήρθα να ετοιμαστώ. Θα βάλουμε και λίγο κραγιόν. Το κραγιόν είναι από Charlotte Tilbury που είχα βάλει στο γάμο μου, το Pillow Talk, πώς λέγεται. Αυτό εδώ. Και θα σας δείξω τώρα το outfit. Of the day. Δεν θα κάνει focus. Κλασικά εδώ πέρα έχουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, φόρεσα ένα φόρεμα που το είχα πάρει πέρσι από την Ιταλία, από τη Βενετία για την ακρίβεια. Και παπουτσάκια, αυτά εδώ. Τη τσαντούλα μου, αλλά αυτό το φόρμα, παιδιά, το πήρα πέρσι από τα Ζάρα στην Ιταλία. Το έχω λατρέψει, το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Και έτοιμη. Να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου και έφυγα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γιατί όπως σας είπα δεν θα πάρω κάμερα να τραβήξω. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι το χαλαρό βιντεάκι που είχαμε σήμερα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!